Λοιπόν, παραλίγο να μην βγούμε στον αέρα για δεύτερο ημίωρο. Λίγο ακόμα, πιάσαμε την κουβέντα χωρίς να μας ακούτε εκεί έξω. Γι' αυτό, γιατί, μάλλον αυτό γιατί, τα μπέρδεψε λίγο τα πεγατούμπα. Το γιατί το επειδή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαδόπουλο Ιορδάνη. Να σας καλησπέρισουμε και να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και στον Focus FM ήρθατε με όλη την οικογένεια εδώ, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό έγινε γιατί. Πηγαίνοντας λοιπόν για ψώνια στο Μασούτι, είδα ένα πολύ ωραίο προϊόν. Μ' άρεσε πολύ, χτύπησε στο μάτι. Γενικότερα εγώ είμαι και αυτό που είπα, τι είναι αυτό να δοκιμάσουμε, να δούμε, μας αρέσει, ναι. Ακριβώς. Αν δείτε μία μπροστά από τους χυμούς και τα προϊόντα στα ψυγεία, μισή ώρα, η φιλία νομικού είναι, πηγαίνετε, κάντε τη τικ τικ τικ, φιλία είσαι. Λοιπόν, οπότε πήρα και το δοκίμασα, ψάχνοντας λίγο τις λεπτομέρειες. Και ψάχνοντας και στο ίντερνετ, γιατί γενικότερα έτσι εγώ είμαι λίγο ψιλολόη με αυτά που τρώω και πίνω, βρήκα ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι αυτός που έχει υγεία κεφίρ ουσιαστικά. Αυτό είναι η εταιρεία. Η επωνυμία. Ναι. Ακριβώς, η επωνυμία. Κόρη του Ασκληπιού και της Ιππιώνης. Πώς. Υγεία. Υγεία. Κόρη του Ασκληπιού και της Ιππιώνης, θεά κάθε καθαρού πράγματος. Από εκεί λοιπόν ήρθε εμπνεύστηκε και η έμπνευση. Το κεφίρ. Και αυτό που θα είδατε όσοι είστε στην σελίδα μας, όσοι γενικότερα είστε φίλοι μας στο Facebook, ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση για το πώς μπορεί να συνδεθεί και τι μπορεί να γίνει αν παντρέψουμε το τζίντζερ με το κεφίρ. Έτσι. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει και πώς ήρθε και η ιδέα και η έμπνευση και γι' αυτό, αλλά και για το νέο προϊόν που μας φέρατε να δοκιμάσουμε. Α, το άλλο, το μοχίτο. Ακριβώς. Λοιπόν. Η Εύα παίζει εδώ, μην ακούτε. Εμείς κάνουμε κεφίρ. Mm-hmm. Το κλασικό, το γαλακτοκομικό. Επί χρόνια προσπαθούσα να το κάνω αυτό σε αναψυκτικό. Να αναφέρουμε πρώτα τι είναι το κεφίρ. Το κεφίρ είναι μύκητας. Mm-hmm. Ζωντανός μικροοργανισμός, προστίθεται είτε στο γάλα είτε στο αντίστοιχο περιβάλλον. Όταν που θα λέμε μύκητας, είναι καλός μύκητας. Ναι, ευεργετικός. Όχι, mm-hmm. Είναι από τους ευεργετικούς. Προστίθεται στο γάλα είτε στο περιβάλλον που θα του δώσεις και ζυμώνει. Το αποτέλεσμα αυτής της ζύμωσης είναι αυτό που παίρνεις, αυτό που συσκευάζεται εκεί πέρα. Το πόσιμο από το κεφίρ. Έτσι. Όλα αυτά ανήκουν στα λειτουργικά τρόφιμα. Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι αυτά που προσφέρουν στον οργανισμό κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Εντάξει, σαν λειτουργικά μπορεί να χαρακτηριστούν και αυτά που έχουν ένα πρόσθετο, είτε σε βιταμίνη είτε οτιδήποτε. Και συγκεκριμένα πού μπορεί να λειτουργήσει στον οργανισμό? Είναι εξαιρετικό για το στομάχι και για το έντερο. Mm-hmm. Επομένως πεπτικό νούμερο ένα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ας μην αναφερθούμε στις ιδιότητες του, ας πούμε τι είναι. Γιατί, το ρώτησε αυτό η Εύα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι έξω που μας ακούνε έχουν συνδέσει το κεφίρ μόνο με το γάλα. Ότι είναι αυτό οι περισσότεροι μικρής ηλικίας που δεν το ψάχνουν ακόμα τόσο πολύ. Ας πούμε ένα παράδειγμα, εγώ το φέρνω από το σπίτι μου, ο αδερφός μου που είναι 22 χρονών. Ναι. Μου λέει, γιατί είναι και έτσι, βγαίνει και έτσι. Άλλο πράγμα. Σε τι άλλα χρώματα. Αυτό ακριβώς, περίπου. Βγαίνει και σε ροζ. Κάπως έτσι. Πώς είναι η δική ιδέα για το τζίντζερ? Να σας πω από το πρόβλημά μου γεννήθηκε. Mm-hmm. Έπινα πολλά αναψυκτικά. Mm-hmm. Οπότε ήθελα με κάποιο τρόπο να αντικαταστήσω αυτά τα αναψυκτικά. Να σταματήσω πλέον να πίνω αυτά τα γνωστά τύπου τάδε. Και μαζί με αυτά τη ζάχαρη και όλα. Ήθελα αυτά να κάνω κάτι άλλο, mm-hmm. Ναι. Οπότε τι καλύτερο από ένα προβιωτικό αναψυκτικό. Ένα αναψυκτικό που δεν περιέχει ούτε συντηρητικά, ούτε χρώματα, ούτε αρώματα, ούτε τίποτα. Και όντως μπορούμε να το πούμε αναψυκτικό, διότι είναι τόσο δροσιστικό. Είναι αναψυκτικό. Καταρχήν είναι ανθρακούχο. Ναι. Και το ανθρακικό παράγεται μόνο το από τη ζύμωση. Δεν το προσθέτουμε εμείς. Δεν είναι κάποιο πρόσθετο. Όχι, όχι, όχι. Πολύ όχι, ωραία. Όχι. Αυτά ήθελα να πούμε. Το ανθρακικό παράγεται από τη ζύμωση. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τόσο ώρα το παιδεύεις, αλλά το ψσσ του καπακιού ακούγεται. Άτο. Και θα συνεχίσει να κάνει. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Ακριβώς. Δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό ακριβώς. Με πολύ λίγη ζαχαρίτσα, γιατί αναφέραμε για τη ζάχαρη. Όσο ένα καφέ. Όσο ένα καφέ. 6 γραμμάρια στα 100. Ναι, ναι. Όσο mm-hmm. ένα καφέ αυτό. Τζίντζερ, mm-hmm. τι άλλο έχει μέσα? Χυμό λεμόνι, mm-hmm. νεράκι, ζάχαρη και την καλλιέργεια. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάρα πολύ ωραία.
ούτε συντηρητικά, ούτε σταθεροποιητές, ούτε χημικά, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αυτό. Ακούμε την, την κυρία εδώ. Έτσι. Καλά είστε εδώ και συμπληρώνετε. Να ακούει το κοινό γιατί αφύπνιση, βέβαια. Ελάτε πιο κοντά, μου θέλετε. Έχουμε και νέο προϊόν. Αυτό το δοκιμάσαμε τώρα. Δεν το είδα πουθενά, άμα το βλέπω. Όχι, έχει μια εβδομάδα που το κάναμε. Γι' αυτό. Γι' αυτό δεν το. Δεν είναι έχω... πολύ καινούργια επομένως. Εντάξει, ναι. Δεν μπορείς να μείνεις σε μια γεύση μόνο. Πρέπει να υπάρχει και κάτι επιπλέον. Ποικιλία. Οπότε το κάναμε σε γεύση μοχίτο. Με μέντα και δυόσμο. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Άλλη γεύση. Άλλη γεύση. Αφήνει μια φρεσκάδα, μια δροσιά στο στόμα. Αυτό. Το δοκίμασες. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε? Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το είπα και έξω. Το δυόσμο τον καταλαβαίνεις πάρα πολύ, έχω να σου πω, και μην αναρωτιέστε για αυτό. Το ανθρακικό επίσης, το οποίο γίνεται κατά την ίδια διαδικασία. Πάλι από τη ζύμωση. Είναι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Καμία διαφορά. Από τη ζύμωση. Από εκεί και πέρα. Πώς μπορεί και πού μπορεί ο κόσμος να βρει προϊόντα σας και τι άλλο εκτός από αυτά τα δύο έχουμε? Σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Βορείου Ελλάδος. Τις mm-hmm. τοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή Μασούτης, σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, στα ελληνικά μάρκετ, σε όλα αυτά μπορεί να τα βρει. Πάρα πολύ ωραία. Σε μικρά καταστήματα, ντελικατέσεν, mm-hmm. σε φούρνους. Όπου νομίζω ότι ναι, γύρω-γύρω, ναι. Αν κοιτάξει κάποιος στη γειτονιά του, κάτι από αυτά εντάξει, θα βρει. Εντάξει, ναι. Κάπου θα το βρει, ναι. Κάπου κοντά θα υπάρχει. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε και γιαούρτι. Ναι. Το κεφίρ το κλασικό. Ακριβώς. Σε κεσεδάκι, mm-hmm. όσο πηχτό μπορεί να γίνει, βέβαια, μην φανταστείτε ότι... Είναι το στραγγιστό που έχουμε συνηθίσει. Ναι, είναι ότι το πετάς στον τοίχο για σοβάκι στέκεται. Είναι πιο υδαρές, ας πούμε. Είναι πιο... Ναι, αρκετά υδαρές. γιατί δεν προστίθεται τίποτα, ούτε κάποια ζελατίνη, ούτε κάτι άμυλα για να γίνει πιο πηκτό ή οτιδήποτε. Κρατάω έτσι λίγο το αγνό προϊόν μέχρι τώρα με αυτά που λέει. Κρατάω, πρώτα απ' όλα βλέπω και τα παιδάκια. Επομένως, θεωρώ ότι από τη στιγμή που σκέφτεται ότι μπορεί να τα καταναλώσουν και τα παιδιά του, δεν θα μπορούσε παρά να είναι απολύτως καθαρά, φυσικά κτλ. Πολλές φορές, επειδή με ρωτάνε, λέω το εξής, ότι αυτό που μπορεί να πάρεις εσύ από το ένα ράφι σε ένα μαγαζί, το ίδιο μπορεί να το πάρω εγώ και να το πάω στο σπίτι στα παιδιά μου. Οπότε. Θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ναι. Μου αρέσει αυτό με το κεφίρ το γιαούρτι. Θα ήθελα δηλαδή πολύ να το. Είναι να αρκετά δροσερό. Ναι. Αρκετά δροσερό. Σαν γεύση έχει αυτή την ιδιαίτερη γεύση που έχει το κεφίρ, έτσι πιο ξινούτσικο. Είναι πιο βελούδινο. Πιο βελούδινο. Δοκίμασέ το. Βεβαίως, όχι το. Μετά. Δεν θα πρέπει να το δοκιμάσω. Θα πάω να κάνω τη γυμναστική μου. Εγώ κάνω παράλληλες συζητήσεις, ναι. Εδώ, δεν θα με παρεξηγήσετε, δεν σας άκουγα για λίγο. Για το κεφίρ το γιαουρτάκι λέγαμε. Ναι. Μου έλεγε ο κύριος Ιορδάνης ότι είναι πάρα πολύ βελούδινο. Mm-hmm. Βέβαια είναι υδαρές, δεν έχει να κάνει με το γιαούρτι που έχουμε στο μυαλό. Συνηθίσει. Όχι, ναι. Καμία σχέση. Ναι. Αυτό άμα το, ναι, το ανοίξουμε, ας πούμε το κάνουμε, βγάζει νεράκι. Όχι. 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 Ουσιαστικά είναι μια ωραία κρέμα. Να το δώσουμε έτσι, σαν εικόνα τέλος πάντων. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Και με το κουτάλι. Δεν μπορούν να το πιούν, ναι, για να το φάνε. Βασικά έτσι ξεκίνησε. Κάποιοι μου λέγανε ότι ξέρεις, εγώ δεν πίνω τέτοια πράγματα ή δεν μπορώ να τα πιω. Οπότε λέω, εντάξει, αφού δεν μπορείς να το πιεις, μπορείς να το φάνε. Τρώω όμως γιαούρτια. Mm-hmm. Οπότε λέω, αφού δεν μπορείς να πιεις, θα στο βάλω σε ένα κεσεδάκι, ελαφρώς πιο πηχτό όσο μπορεί να γίνει. Είναι η ίδια εκδοχή σε διαφορετική μορφή όμως. Ναι, με διαφορετική ζύμωση. Mm-hmm. Εντάξει, λίγο περισσότερη ζύμωση για να γίνει όσο πιο σφιχτό μπορεί, ως εκεί. Mm-hmm. Πόσες μέρες ζυμώνονται αυτά, κύριε Ιωάννη? Η όλη διαδικασία για να γίνει το κεφίρ παίρνει κοντά στις 4 μέρες. Δώστε μας έτσι περίπου μια γενική εικόνα από την διαδικασία που ακολουθείτε. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω ιδέα πώς γίνεται αυτό. Ναι. Μη μας πείτε τα μυστικά του επαγγέλματος, δεν θέλω. Ναι. Εντάξει, για ποιο να μιλήσουμε, για το κλασικό για ή για αυτό? Για το γιαουρτάκι, ας πούμε. Η διαδικασία ξεκινάει από το γάλα. Αφού mm-hmm. το προετοιμάσεις, αφού προετοιμάσεις και την καλλιέργεια, προσθέτεις την καλλιέργεια στο γάλα, περιμένεις να γίνει η ζύμωση. Γάλα αγελαδινό. Αγελαδινό, αγελαδινό, ναι. Όχι πρόβιο, ας πούμε. Στην συνέχεια προχωράμε σε εμφιάλωση, ξαναπροχωράμε σε επόμενη διαδικασία όπου έχει ορίμανση, άλλο στάδιο ορίμανσης, και αφού ολοκληρωθεί η ζύμωση μετά φεύγει σε θάλαμο συντήρησης.
Η ίδια ουσιαστικά, εγώ θέλω άλλο, να μου περιγράψετε μία καθημερινότητα. Ξυπνάτε το πρωί. Ναι. Πάτε, τσεκάρετε, ελέγχετε. Είναι πιο πιεστικές, ας πούμε, οι δύο τελευταίες μέρες. Είναι πιο πιεστική η τέταρτη μέρα. Τι γίνεται δηλαδή μέχρι να βγει στο ράφι το προϊόν αυτό? Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία είναι δύσκολο πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να το προσέχεις συνέχεια. Καταρχήν είναι ζωντανό, σκεφτείτε. Δηλαδή δεν είναι κάτι στάνταρ. Κανένα μπουκάλι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Καμία παρτίδα δεν είναι ίδια με την άλλη. Και καμία μέρα δεν είναι ίδιο το προϊόν. Ναι. Αυτό το ίδιο που δοκιμάσετε σήμερα θα έχει διαφορετική γεύση αύριο. Όχι πολύ όμως. Εντάξει, όσο μπορεί να γίνει. Ναι. Στο κεφίρ το κλασικό, η ημερομηνία λήξης είναι κοντά στις 40 μέρες αυτή που δίνουμε. Ναι, αλλά δεν λήγει στις 40 μέρες. Λήγει στις 60-80 μέρες. Εγώ, συγγνώμη τώρα, έχει τύχει να ανοίξω κεφίρ με ένα μήνα προπερασμένη ημερομηνία λήξεως. Και δύο και τρεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα το κεφίρ. Έτσι, απλά επειδή δεν έχει κάτι που να σταματάει τη ζύμωση. Η ζύμωση συνεχίζεται. Πρόκειται για ζωντανό οργανισμό. Ναι. Ακριβώς. Και είναι αυτό που το συντηρεί κιόλας. Ναι, ναι. Η ζύμωση είναι που το συντηρεί. Επομένως εξελίσσεται γευστικά. Όσο περνάνε οι μέρες, αυτό εξελίσσεται. Αλλάζει, οριμάζει, ναι. Αλλάζει. Αλλάζει και η οξυδιτά του. Mm-hmm, οπότε βάλαμε σαν όριο εμείς τις 40-45 μέρες, γιατί από εκεί και πέρα γίνεται πιο όξινο. Οπότε ο κόσμος, μη ξέροντας και συγκρίνοντας με προϊόντα τα οποία είναι ίδια από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, δεν θα μπορέσει να το καταλάβει. Επομένως, κρατήστε το αυτό σαν πληροφορία. Βάλαμε ένα πιθανό όριο, ναι, όπου η διαφορά στην οξύτητα και στη γεύση δεν θα είναι ιδιαίτερα αντιληπτή. Προχθές είχα ένα μήνυμα, μου λέει μια κοπέλα, άφησα, λέει, το τζίτζερ, ναι, δύο μέρες εκτός ψυγείου, λέει, το ξέχασα. Μπορώ να το πιω, λέει, ή έχει χαλάσει, επειδή είναι προϊόν που συντηρείται στο ψυγείο. Και της είπα ότι μπορεί άφοβα να το πιει, ναι, απλά να προσέξει, γιατί να το ανοίξει σιγά σιγά, γιατί θα έχει παραχθεί ακόμη περισσότερο ανθρακικό. Και οπότε δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα αν μείνουν κάποιες ώρες εκτός ψυγείου, αν τα πάρουμε μαζί μας στα μάξι για να κάνουμε μια μεγάλη κανένα διαδρομή. Απολύτως, κανένα. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε στον κόσμο ότι η εταιρεία του κ. Ιορδάνη, μιλάμε κυρίως για χονδρική, έτσι, ή αποκλειστικά για χονδρική? Ναι. Μιλάμε αποκλειστικά για χονδρική, σε όποιο σούπερ μάρκετ, σε όποιο μίνι μάρκετ, σε όποιο φούρνο της γειτονιάς σας πάτε και ζητήσετε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν δεν τα έχουμε, αν θα, δεν τα τα έχουμε θα τα φέρουμε. Mr. Ιορδάνη speaking. Οικογενειακή επιχείρηση, βασικό. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Και βλέπω ότι η γυναίκα κρατάει γερά. Κρατάει πλάτη τρελή. Κρατάει γερά. Εντάξει. Ούτε καν είπε τίποτα. Μία συμβουλή προς τον κόσμο για μένα είναι κυρίως το να ανοίξει λίγο ορίζοντες και να μην φοβάται να δοκιμάσει. Ό,τι καινούριο βλέπει. Μπορεί να μην το αρέσει. Αλλά αυτό το ξέρει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο θέμα χαρακτήρα, μωρέ. Ναι. Δηλαδή, όταν μου το πες, σε ένιωσα κατευθείαν, γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα κάνω. Οτιδήποτε και να δω, οτιδήποτε που δεν το έχω ξαναδεί, θα απλώσω το χέρι να το πάρω, γιατί θέλω να το δοκιμάσω. Έχει και άλλους που δεν το κάνουν ποτέ. Έχει άλλους δηλαδή που θα πει, εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω ποια εταιρεία. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ανακαλύψω. Ναι, δεν θα το κοιτάξεις. Θα πάω στο safe, σε αυτό που ξέρω. Την καταλαβαίνω όταν κάθεται στο στο ράφι μπροστά. Ναι, περνάω κι εγώ πολλές ώρες μπροστά στα ράφια. Τι, έχετε βρεθεί μαζί, καμιά μέρα καθίσατε? Δεν την έχω συναντήσει, γιατί κοιτάμε τα ράφια. Αν και άργησες, έτσι. Αν τι. Είναι δεύτερος χρόνος που είναι εκεί στα ράφια. Τούτο το. Ναι. Να. Καθυστέρησες. Θέλει καθυστερημένη. Εγώ. Η ίδια. Αυτή είναι πιο πίσω ακόμα. Εγώ θέλω λίγο να ρωτήσω. Παρακαλώ. Αν ξέρετε τις ιδιότητες που έχει το τζίντζερ. Το ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Το τζίντζερ σαν τζίντζερ, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Είναι από τα καλύτερα τονωτικά. Mm-hmm. Καταρχήν η καψαϊκίνη που έχει είναι εξαιρετική για ζαλάδες. Εξαιρετική για ζαλάδες. Είναι αντιεμετικό και το χρησιμοποιούν και για την αυτεία. Α, έχει καλές ιδιότητες επομένως. Ναι. Οτιδήποτε ουσιαστικά έχει να κάνει με το στομάχι και φούσκωμα. Έτσι ακριβώς. Ναι, εξαιρετικό χωνευτικό. Ακριβώς. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά. Δεν επιτρέπεται.
Έχει πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι. Να μπείτε στη σελίδα του κυρίου Παπαδόπουλου. Αν πατήσετε www.υγεία.com μπορείτε να μπείτε να δείτε και τα προϊόντα, να δείτε και ποιο από αυτά κάνει για την περίπτωσή σας, για το γούστο σας, για τις ανάγκες σας. Νομίζω ότι ο κόσμος γενικότερα τα τελευταία χρόνια ότι αρχίζει να προσέχει περισσότερο τη διατροφή του. Είναι πιο ενημερωμένος. Και όποιος δεν είναι, ψάχνετε. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό. Βεβαίως. Φεύγοντας από νομίζω εδώ, ότι κάπως έτσι ξεκινήσατε κι εσείς τη δημιουργία του. Ναι. Ψάχνοντας. Ακριβώς έτσι. Θέλετε να βρείτε κάτι που θα σας σταματούσε από το να καταναλώνετε αυτά ακριβώς που δεν θέλετε έτσι να καταναλώνετε. Ναι. Έχουμε τζίντζερ, κεφίρ. Έχουμε το κεφίρ το κλασικό που όλοι ξέρουμε, έχουμε κεφίρ γιαουρτάκι και έχουμε και το καινούργιο το οποίο έχει βγει 2 εβδομάδες πάντα στην αγορά. Και κεφίρ με λεμόνι και στέβια. Κεφίρ με λεμόνι και στέβια. Και το μοχίτο. Και το μοχίτο. Και το μοχίτο το οποίο είναι με δυόσμο, να το ξαναπούμε. Και μέντα. Και μέντα. Κεφίρ για όλα τα γούστα, αγαπητοί. Τα πάντα όλα καλύπτει. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε γαλατάδες, αυτό έλεγα και πιο πριν. Εμείς κάνουμε λειτουργικά τρόφιμα. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε πλέον να καλύψουμε όλες τις γεύσεις και όλα τα γούστα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι να αυτό δεν μου αρέσει. Ναι, δοκίμασε το δίπλα. Αυτό το κεφίρ με το μοχίτο, δείτε το μελλοντικά μου, προσθήκε αλκοόλ. Αυτή είναι δικιά μου, λέει ο Φίσης. Τι, την έχετε κι εσείς? Αυτή είναι φιλενάδα μου. Να πω ότι αυτή είναι ήδη η ιδέα της γυναίκας που προσπαθεί να το μεταφέρει. Ορίστε, να. Μα τι, εγώ το πήγα ένα βήμα παραπάνω. Γνωρίσαμε πάρα πολλά. Κυρία μου, την επόμενη φορά εσείς θα μας τα πείτε. Κυρίως, ναι, θα βάλουμε εσάς μετά στο σκαμί. Ο κύριος Ιορδάνης θα είναι και θα κάνει στροφές την άλλη φορά. Περιττό να σας πω ότι δεν έχει κάτσει ήσυχη τόση ώρα. Πάνω κάτω έχει φάει τη μοκέτα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, να πάρετε κεφίρ με ό,τι σας αρέσει, κεφίρ με ginger, κεφίρ με μέντα, με λεμόνι, κλασικό, μη κλασικό, σε γιαουρτάκι, ό,τι ταιριάζει σε εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τουλάχιστον είναι πολύ ωραίο να ξέρουμε ότι δεν παίρνουμε κάτι ακριβό, αλλά παίρνουμε κάτι που κάνει καλό. Κεφίρ και στην υγεία σας, λοιπόν. Έτσι. Τα είπατε όλα εσείς. Εγώ δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, λοιπόν. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Και ότι γνωρίσαμε πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους σήμερα. Βεβαίως. Μια πολύ γλυκιά οικογένεια.